Γεια σε όλους, είμαι ο Γιάννης Ζαχαράκης και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Σήμερα έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη εδώ στις Βαυαρικές Άλπεις, μπροστά στο κάστρο Neuschwanstein, που είναι πάρα πολύ όμορφο. Εγώ το είχα δει, είμαι 4 χρόνια στο Μόναχο, δυστυχώς δεν είχα μέχρι τώρα την ευκαιρία να το επισκεφθώ. Ο Θοδωρής με την κοπέλα του, την Ανά, μου πήρανε τηλέφωνο να πάμε να δούμε αυτό το κάστρο. Εγώ δεν έχασα την ευκαιρία, καθώς κάποια στιγμή όφυλα να έρθω να το δω, και λέω όφυλα γιατί είναι τόσο ωραίο, τόσο μοναδικό από θέμα αρχιτεκτονικής, που βρίσκεται, είναι πάνω στο βράχο, είναι πάρα πολύ όμορφα, μαγευτικά, ένα από τα ωραιότερα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου, το βλέπετε εδώ πίσω μου κιόλας, και θέλοντας σε αυτό το βίντεο να σας το παρουσιάσω, δεν έχασα την ευκαιρία να κάνω ακόμα ένα βίντεο, έτσι μια εκδρομούλα, σε αυτό εδώ το σημείο. Αυτό το κάστρο είναι διάσημο όχι μόνο για την αρχιτεκτονική του και για το που βρίσκεται, όπως είπαμε στις Βαυαρικές Άλπεις, αλλά είναι και ο λόγος, από αυτό εμπνεύστηκε ο Walt Disney για να κάνει το κάστρο που βλέπουμε σε όλες τις ταινίες της Walt Disney, που περιμένουμε να δούμε κάτι μαγευτικό, έτσι, παιδικό, και ξεκινάει με ένα όμορφο κάστρο στο intro του. Αυτό το κάστρο λοιπόν είναι αυτό εδώ ακριβώς από πίσω. Ο Walt Disney με τη γυναίκα του είχαν ταξιδέψει κάποια στιγμή στην Ευρώπη, ήρθαν από εδώ, είδαν αυτό το κάστρο και λένε αυτό θα γίνει το σήμα κατά τεθέν της Walt Disney. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι μόλις 2 ώρες με το αυτοκίνητο από το Μόναχο. Η πρόσβαση, εμείς για παράδειγμα ήρθαμε με το τρένο. Η πρόσβαση με το τρένο είναι πάρα πολύ εύκολη. Πήραμε το τρένο από το Μόναχο το πρωί με το Bargain Ticket, όπου όσο πιο πολλά άτομα μαζεύεστε τόσο το λιγότερο επιμερίζεται το κόστος. Έχουμε πληρώσει μέχρι τώρα 15 έως 17 ευρώ. Πήραμε το τρένο από το Μόναχο, κατευθυνθήκαμε μέχρι το Μπουχλόε που είχε ανταπόκριση ή έρχεται και direct, αλλά αυτό έχει να κάνει με το συγκεκριμένο δρομολόγιο την όποια ώρα επιλέξετε να έρθετε. Ήρθαμε εύκολα, από το σταθμό του τρένου αμέσως μπορείς να πάρεις λεωφορείο, το οποίο περιμένει ακριβώς έξω από τη στάση του τρένου, στο Füssen. Παίρνεις το λεωφορείο, ανεβαίνεις μέχρι πάνω, κατεβαίνεις, παίρνεις ένα άλλο λεωφορείο, το οποίο δεν είναι μέσα στο Bargain Ticket, είναι ξεχωριστό, είναι εδώ τοπικό, το παίρνεις, σε 2 λεπτάκια το πληρώνεις 3 ευρώ και σε 3 λεπτάκια είσαι εδώ πάνω. Σε φέρνει ακριβώς εκεί που ξεκινάει το μονοπάτι και δεν υπάρχει άλλος τρόπος πρόσβασης παρά μόνο με τα πόδια. Μία έξτρα επιλογή για να φτάσεις εδώ κοντά στο κάστρο είναι να έρθεις με άμαξα, η οποία είναι από 5,5 έως 7 ευρώ το άτομο, που είναι πολύ ωραία εμπειρία. Εγώ είμαι λίγο αντίθετος γιατί εκείνη τη στιγμή βασανίζουμε ένα ζώο, οπότε δεν είμαι πολύ friendly στην ιδέα, αλλά είναι και αυτό μία επιλογή για τους λάτρες του αλόγου και της άμαξας ή για όσους δεν απλά τους αρέσει το λεωφορείο. Ένας άλλος τρόπος πρόσβασης εδώ στο κάστρο είναι περπατώντας. Είναι περίπου 45 λεπτά και αν το λέει η καρδιά σας, γιατί όχι, υπάρχει δρόμος, υπάρχει επίσης χάρτης της περιοχής. Πρέπει να έχω έναν εδώ, εύκαιρο. Υπάρχει ένας χάρτης της περιοχής όπου σου δείχνει, ας πούμε, ακριβώς τι μπορείς να κάνεις. Είτε με άμαξα, είτε με λεωφορείο, είτε με τα πόδια, που σε αφήνει ακριβώς το κάθε τι, που σε οδηγεί αν επιλέξεις το μονοπάτι με τα πόδια, και είναι γενικότερα η πρόσβαση πάρα πολύ εύκολη. Ήρθαμε λοιπόν εδώ, το μέρος είναι μαγευτικό, πάρα πολύ όμορφο, φύση, ακούς συνέχεια καταράκτες τους οποίους δυστυχώς δεν μπορείς να τους δεις και οφείλεις να έρθεις να μπεις μέσα. Εμείς μέσα δυστυχώς δεν επιτρέπεται να τραβήξουμε βίντεο, οπότε θα αρκεστείτε σε πλάνα από τα χεράκια μας, τα οποία είναι από τον εξωτερικό χώρο. Θα επισκεφτούμε με την παρέα ένα από τα 2 διάσημα μέρη, τα οποία πρέπει να επισκεφτείς ερχόμενος στο κάστρο. Το ένα είναι το Marienbrücke, το οποίο είναι κλειστό και δεν μπορούμε να πάμε. Και το άλλο είναι ένα spot, το οποίο αν έχετε δει φωτογραφίες, όλοι πάνε εκεί, είναι πίσω από το κάστρο και πάνω στο βουνό, που πας εκεί, βγάζεις φωτογραφίες, έχεις το κάστρο πίσω σου
και σε αυτό εννοείται θα πάμε. Όσον αφορά τώρα κόστη για μέσα στο κάστρο, κοστίζει περίπου 15 ευρώ για τον ανήλικο και 18,5 για τον ενήλικα. Εμείς εννοείται ότι θα μπούμε να το επισκεφτούμε, να δούμε το μέρος, αλλά όπως σας είπα δεν μπορούμε να σας το δείξουμε, γιατί δεν επιτρέπεται. Και τώρα να πιάσω το κινητό και να δείχνω έτσι άκυρα μέρη και σημεία όταν κάποιος δεν με βλέπει, δεν είμαι πολύ φαν. Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφτείτε το κάστρο είναι μεταξύ Νοέμβρη και Απρίλη. Αυτό γιατί, καταρχάς το μέρος είναι μαγευτικό λόγω ότι εδώ πιάνουν εύκολα τα χιόνια, οπότε θα το δείτε όλο κάτασπρο, και γιατί επίσης δεν έχει το μέρος πολλούς τουρίστες, οπότε φωτογραφίες, να περπατήσετε και όλα αυτά είναι πολύ πιο άνετο από το να έρθετε τους καλοκαιρινούς μήνες που εδώ πάνω σφίζει από κόσμο το μέρος. Εμείς ερχόμαστε Μάιο, είναι καλά. Επίσης σε μερικές μέρες περιμένονται κάτι αλλαγές στα εισιτήρια, οπότε τώρα δεν έχει κόσμο, γιατί ο κόσμος περιμένει την αλλαγή των εισιτήριων να έρθει πιο οικονομικά και αυτό μας ευνόησε. Αλλά ναι, εμείς ερχόμαστε Μάιο, εγώ θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη περίοδος, αλλά οφείλω νομίζω και θα το κάνω να επισκεφτώ το μέρος και το χειμώνα, καθώς μπορώ να το φανταστώ, το έχω δει κιόλας, θα είναι τέλεια, θα είναι σαν παραμύθι, πραγματικά. Ένας από τους έξτρα λόγους που έγινε διάσημο αυτό εδώ το κτίριο, καθώς όταν πέθανε ο Λουδοβίκος ο δεύτερος που ήταν δικό του και το χτίσε με δικά του χρήματα, αλλά χρεώνοντας πολλές ζωές για να χτιστεί όλο αυτό εδώ το πράγμα, ήταν ότι είναι το πρώτο κάστρο το οποίο είχε κεντρική θέρμανση. Όλοι οι βασιλείς όταν φτιάχνανε ένα κάστρο, συνήθως σε κάθε δωμάτιο βάζανε και από ένα τζάκι. Ο Λουδοβίκος ο δεύτερος έβαλε κεντρική θέρμανση και να περνάει αέρας μέσα από όλα τα δωμάτια, δεν είχε σε κάθε δωμάτιο τζάκι. Γενικότερα το κάστρο είναι μαγευτικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Να έρθετε με παιδιά, να έρθετε μόνοι, να έρθετε με το ζευγάρι σας, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι εικόνες που θα αποκτήσετε θα σας ανταμείψουν σίγουρα και θα έχετε να τις θυμάστε για πάντα, πιστέψτε με. Είτε έρθετε το χειμώνα, είτε έρθετε τους θερινούς μήνες, είναι καταπληκτικά. Νομίζω ότι δεν είναι απλά ακόμα ένα αξιοθέατο το οποίο φροντίζουν οι τριγύρω του να βγάλουν χρήματα μόνο, αλλά νομίζω ότι έχει να σου δώσει πράγματα και εμπειρία, την οποία σίγουρα θα την κουβαλάς σε όλο το υπόλοιπο της ζωής σου. Είναι πάρα πολύ όμορφο και ανυπομονώ να τριγυρίσω και γύρω από το κάστρο, στα μονοπάτια που έχει κτλ, για να μπορέσω να καταλάβω ακριβώς όλο το πνεύμα και γιατί όχι να δω και άλλες ομορφιές τις οποίες σίγουρα κρύβει ο γύρω χώρος. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, να σας δείξω κιόλας τι άλλο μπορείτε να δείτε αν επισκεφτείτε το Neuschwanstein, το κάστρο εδώ στις Άλπεις, στη Βαβάρια. Όπως βλέπετε έχει άπειρο πράσινο, πολύ δάσος, πάρα πολύ ωραίο μέρος. Πίσω μου αφήνω κάτι καταράκτες, οι οποίοι λίγο φαίνονται εδώ πίσω. Έχει κατέβει και κόσμος, πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα είναι απλά μαγευτικό το μέρος. Γενικά βλέπετε ότι μας κάνει υπέροχη μέρα. Το τοπίο πίσω μου είναι μαγευτικό, πολύ πράσινο, πολύ πράσινο, δεν καταλαβαίνετε. Μαγευτικό, πραγματικά. Ο δρόμος προς τα πάνω, τώρα πάμε στο σημείο 2, όπου θα δούμε την υπέροχη καταπληκτική θέα. Θα σας δείξω αμέσως τώρα. Γενικότερα είναι πάρα πολύ ωραία. Το έχω ευχαριστηθεί, μας κάνει φανταστική μέρα, τρομερή. Και έχω σκάσει λίγο, αλλά όπως λέω πάντα, όσο πιο πολύ κουραστείς, τόσο πιο πολύ θα απολαύσεις αυτό που θα συμβεί. Οπότε για έλατε μαζί μου να σας δείξω για πού θέλω να φτάσω και γιατί κουράζομαι. Λοιπόν, φτάσαμε στο spot που μπορείς να έχεις αυτή την τρομερή θέα στο κάστρο.
Νομίζω θα το βρείτε είτε από Instagram είτε από Google. Είναι εύκολο να το βρείτε, γιατί δεν έχει ονομασία για να σας το πω, γι' αυτό το λέω. Είναι τρομερό. Κάπου εδώ τελειώνει μια πάρα πολύ όμορφη εκδρομή. Ελπίζω να την ευχαριστηθήκατε, να σας ταξίδεψα έτσι λίγο μαζί μου. Και για τέλος να σας πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι συμβαίνει εδώ και αρκετό καιρό στο κανάλι. Χωρίς εσάς δεν θα καταφέρει τίποτα, εννοείται αυτό. Αν σας άρεσε αυτή η εκδρομή, να την κάνετε. Και αν σας άρεσε το βίντεο αυτής της εκδρομής, να κάνετε ένα like, να εγγραφείτε στο κανάλι, γιατί τέτοια βίντεο έρχονται πάρα πολλά σε διάφορα μέρη. Έχω τρομερά σχέδια για το μέλλον. Μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας αφήνω με αυτήν εδώ την θέα. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά και ευχαριστώ την Ανά και τον Θοδωρή που με βοήθησαν σε αυτή την εκδρομή. Κάναμε παρέα και όλοι μαζί είδαμε αυτό το πολύ όμορφο μέρος. Για τέλος, ετείτε το κάστρο.